γρήγορα για τους νέους. Ευχαριστώ. Χρυσόγελος, για ένα λεπτό. Υπάρχει μια αντίφαση, γιατί ενώ συζητάμε για την κοινωνική συνοχή εδώ, την ίδια στιγμή προωθείται μια πολιτική με ευθυνική της Κομισιόν, η οποία οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας και σε κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι σήμερα η ανεργία μεταξύ των νέων στην Ελλάδα έχει φτάσει στο 48% και το γενικό σύνολο της ανεργίας στον πληθυσμό είναι 20,9%. Και μάλιστα με το νέο μνημόνιο εξαναγκάζονται οι νέοι κάτω από τα 25 να δουλεύουν με μειωμένο μισθό κατά 32% και επομένως ένας νέος 25 ετών να εισέρχεται στην αγορά εργασίας με μισθό 440 ευρώ για οκτάωρη απασχόληση σε ένα ολόκληρο μήνα. Με αυτές τις συνθήκες βέβαια οι νέοι τείνουν να φύγουν από τη χώρα. Υπάρχει πράγματι μια πολιτική που να έχει συνοχή, δηλαδή αυτές οι πολιτικές που συζητάμε εδώ πέρα για κοινωνική συνοχή, για απασχόληση των νέων, συνάδουν με τα μέτρα που προωθούνται μέσα από το μνημόνιο, το νέο μνημόνιο? Εδώ είναι μεγάλο το θέμα. Υπάρχουν αδιάθετοι πόροι, πράγματι μπορούν να στραφούν για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για νέους στην Ελλάδα και να βοηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ή χρειάζονται νέοι πόροι? Και θα ήθελα να παρακαλέσω να κοιτάξουμε τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης, δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα, με μια συνοχή ως προς τις άλλες πολιτικές, δηλαδή την κοινωνική συνοχή και την οικονομία, ιδιαίτερα την πράσινη οικονομία. Σας ευχαριστώ. Ματίας, για ένα λεπτό. Κυρία Ματίας, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να επαναπρογραμματίσουν τα εθνικά ταμεία για να υποστηρίξουν τις μικρομεσαίες.